είναι τα περιστατικά ιατρικής αμέλειας στην Κύπρο. Ένα μεγάλο θέμα, το οποίο δεν μπορούμε και εμείς να το λύσουμε σε 5-10 λεπτά, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία και στο μέλλον. Συγκεκριμένες περιπτώσεις και γιατί, θα μας πει και ο κύριος Ροτσίδης, από τις πόσες καταγγελίες υπάρχουν περίπου και από αυτές πόσες τελικά οδηγούνται σε δικαστήριο και δικαιώνονται ασθενείς. Είναι γεγονός ότι είναι πολύ περισσότερες οι καταγγελίες ή ο κόσμος που αποτείνεται σε δικηγόρους για κατησχυρισμό ιατρική αμέλεια από τις περιπτώσεις που όντως παρουσιάζονται ενώπιον δικαστηρίου και περατώνονται, οι οποίες είναι πολύ περιορισμένες σε σχέση με τις καταγγελίες που γίνονται. Όμως θα ήταν καλά να κάνουμε μια γενική αναφορά, προκειμένου να γνωρίζει ο κόσμος τι σημαίνει ιατρική αμέλεια. Τι σημαίνει να πας να κάνεις επέμβαση, να σου ξεχάσουν γάζα, να πάθεις επιπλοκή, να πας για μαλλί που λέμε και να φύγεις κουρεμένος. Ναι, με απλά λόγια είναι η πραγματικότητα αυτό. Όμως υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένα ιατρικό λάθος μπορεί να μην συνιστά αμέλεια. Και εδώ είναι και η διαφορά. Δηλαδή, πολλές φορές οι ασθενείς μπορεί να είναι δυσαρεστημένοι με την απόδοση, ας πούμε, του γιατρού, αλλά η συμπεριφορά του γιατρού να μην συνιστά αμέλεια. Οπότε πρέπει να γίνεται αυτή η διαφοροποίηση. Στο νομικό μας το σύστημα υπάρχει μια διαβάθμιση των ειδών της αμέλειας, ας πούμε, που ξεκινούμε από την αστική αμέλεια και μετά πάμε σε αμέλεια που έχει έτσι ποινική νύφη. Και ακόμα και η ποινική αμέλεια. Ποια είναι η αστική και ποια είναι η αμέλεια με ποινική υφή, οι πρώτες με ερωτήσεις. Και στη συνέχεια, ποιος το κρίνει αυτό, φαντάζομαι καλούνται ειδικοί, ξένοι, ανεξάρτητοι πυρογνώμονες. Ο βαθμός της αμέλειας αποτελεί θέμα της διακριτικής ευχέρειας του δικαστηρίου και εξαρτάται βεβαίως από τα γεγονότα της κάθε υπόθεσης. Ξεκινούμε από την αστική αμέλεια, η οποία είναι, ας πούμε, ο χαμηλότερος βαθμός αμέλειας. Ή μάλλον ακόμη να αναφερθώ πρώτα και στο λάθος, το οποίο μπορεί να μην είναι αμέλεια. Δώστε μας κάποια παραδείγματα για να γίνει πιο κατανοητός. Για παράδειγμα, μπορεί στις πρώτες βοήθειες του νοσοκομείου, για παράδειγμα, έρχεται ένας ασθενής μετά από έναν τροχαίο δυστύχημα. Διασωληνώνεται και πάει αμέσως για την παροχή της άμεσης θεραπείας. Σε αυτή την περίπτωση, αν κάποιος γιατρός κάνει κάποιο λάθος, το οποίο μπορεί να κοστίσει στον ασθενή, μπορεί να μην είναι απαραίτητο αυτό το πράγμα αμέλεια, διότι το δικαστήριο καλείται να κρίνει τον ιατρό υπό το καθεστώς του κράτους πίεσης που αντιμετώπιζε ο ιατρός εκείνη την ώρα. Δηλαδή, έχει και αυτό σημασία. Βεβαίως. Δεν είναι το ίδιο από το να είναι ένας ιατρός στο ιατρείο του και να έχει όλη την ευχαίρεια να εξετάσει τον ασθενή ξανά και ξανά προκειμένου να αποφανθεί περί του προβλήματος του. Mm-hmm. Άρα είναι πρώτα οι περιπτώσεις οι οποίες μπορεί να συμβεί κάποιο λάθος, ας πούμε, το οποίο να μην συνιστά αμέλεια. Πείτε μας τώρα της ποινικής υφής. Ναι, μετά πάμε αμέλεια. Στην αμέλεια. Είναι η αστική αμέλεια είναι όταν ο ιατρός ενεργήσει σε επίπεδο κατώτερων από αυτόν που αναμένεται από έναν εκπαιδευμένο ιατρό που εφαρμόζει τις σωστές ιατρικές πρακτικές. Τώρα, η ποινική αμέλεια, όπου ο ιατρός μπορεί να υπέχει ποινικής ευθύνης. Δηλαδή, η αστική ευθύνη είναι, μιλούμε για διαδικασία την οποία το θύμα της ιατρικής αμέλειας προωθεί στο δικαστήριο για σκοπούς αποζημίωσης. Η ποινική ευθύνη, μιλούμε όταν η συμπεριφορά του ιατρού είναι τόσο αξιόμεμπτη, που να χρήζει τιμωρία από την πολιτεία. Παράδειγμα είναι αυτό που είπατε πριν, δηλαδή να ανοίξει τον ασθενή και να αφήσει μέσα τη γάζα, για παράδειγμα. Αυτό ενδεχομένως, εξαρτάται από τις συγκεκριμένες περιστάσεις, μπορεί να είναι ποινική αμέλεια. Αλλά και η ποινική αμέλεια διαχωρίζεται σε διαβαθμίσεις, τις οποίες έχει νομολογήσει το ανώτατο δικαστήριο μας και προνοούνται και στον ποινικό κώδικα. Δηλαδή, είναι το άρθρο 205 του ποινικού κώδικα, το οποίο προνοεί για ανθρωποκτονία. Δηλαδή, αυτό απαιτεί τον υψηλότερο βαθμό αμέλειας. Καταδίκη κάποιου γιατρού δεν έχει συμβεί, εξ όσο γνωρίζω, με βάση το άρθρο 205 του ποινικού κώδικα για ανθρωποκτονία. Στην Κύπρο δεν έχει συμβεί. Απαιτεί έναν πολύ υψηλό επίπεδο αμέλειας. Δηλαδή, πρέπει ο γιατρός να επιφέρει το θάνατο με παράνομη πράξη ή παράληψη κατά τη διάρκεια παροχής της θεραπείας. Ναι, κύριε Ξενδενίτη. Απλά να συμπληρώσω για να συνεχίσω να πω ότι το γεγονός ότι δεν έχει καταδικαστεί, δεν έχουμε στατιστικά για καταδίκες ποινικής αμέλειας. Υπάρχουν πολλοί παραγόντες που συντρέχουν. Όπως το ότι για να μπορέσει το δικαστήριο να καταδικάσει, χρειάζεται να είναι σίγουρο πέρα πάσης αμφιβολίας. Σίγουρα. Αλλά χρειάζεται και η εμπειρογνωμοσύνη του αντίστοιχου γιατρού. Ένας γιατρός τώρα θα καταθέσει εναντίον κάποιου άλλου γιατρού. Έρχομαστε στο πρόβλημα που υπάρχει, στο ότι αποσιοποιείται. Έχει γίνει σχεδόν ένα κλειστό κύκλωμα στο οποίο κανένας δεν πάει να μιλήσει εναντίον του συναδέλφου του.
Οπότε αναντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η υπόθεση όπως θα ήθελε το δικαστήριο ή νομοθεσία στην Κύπρο. Αυτό ισχύει και στο εξωτερικό. Γιατί στο εξωτερικό νομίζω είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Είδαμε πολλές φορές γιατρούς να οδηγούνται. Στο εξωτερικό υπάρχουν άλλες δικλείδες ασφαλείας, υπάρχουν ανεξάρτητοι άτομα τα οποία καταθέτουν σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά μπορεί να γίνει και χρήση ιατροδικαστή. Δηλαδή πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν είναι απαραίτητη η συμβολή, η κατάθεση ενός γιατρού του ίδιου κλάδου της ίδιας ειδικασίας. Ένας ιατροδικαστής μπορεί να καταθέσει ενόρκως για τυχόν εμβρήματα που θα βρει στην εξέταση είτε ζώντα είτε νεκρού θύματος από ιατρική αμέλεια. Τώρα, το επίπεδο στην Κύπρο, με βάση και την έρευνα που κάνατε εσείς, γιατί να πούμε και την ευκαιρία που σας φιλοξενούμε σήμερα, αντιλαμβάνομαι θα πραγματοποιήσετε ένα συνέδριο. Μάλιστα, στις 4 Ιουνίου θα έχουμε συνέδριο εξειδικευμένο για το θέμα, όπου θα το συζητήσουμε και θα το αναλύσουμε και από κοινωνιολογική, και από εγκληματολογική και από νομική πλευρά. Απλά, το γεγονός ότι δεν έχουμε στατιστικές, όπως έχω πει πριν λίγο, καταδεικνύει ότι μακάρι να μην είχαμε ιατρική αμέλεια. Αντίθετα, αυτό που έχουμε εντοπίσει εμείς είναι ότι πάρα πολύ δύσκολα φτάνει μια υπόθεση στο δικαστήριο στοιχειοθετημένη και μπορεί να οδηγήσει σε καταδίκη. Και ο λόγος είναι η έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης από γιατρών που ψάχνουν ως συνήθως οι δικηγόροι αντίστοιχης ειδικότητας. Ναι, κάτι θέλετε να πείτε. Είναι γεγονός αυτό. Οι δυσκολίες στην εξέβραση εμπειρογνώμονα είναι ένα πραγματικό γεγονός που αντιμετωπίζει ο κάθε πελάτης, θα το πω για μας, το κάθε θύμα ιατρικής αμέλειας που θέλει να παρουσιάσει μια υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου. Εγώ πιστεύω ο λόγος είναι πιο απλός. Είναι και καθαρά, επειδή είναι μικρή η κοινωνία μας στην Κύπρο, δεν έχει κίνητρο ένας γιατρός να αποξηνώσει όλους τους συναδέλφους του πηγαίνοντας στο δικαστήριο να μαρτύρησει εναντίον συναδέλφου. Ενώ σε αντίθεση στο εξωτερικό, για παράδειγμα στην Αγγλία ή στην Αμερική ή σε μεγάλες χώρες, οι ιατροί το κάνουν αυτό κατ' επάγγελμα. Δηλαδή λένε, εγώ δεν θα κάνω χειρουργείο, η δουλειά μου θα είναι να είμαι πραγματογνώμονας για τα δικαστήρια. Αν κατάλαβα καλά. Σύμφωνα με την έρευνα σας και τις καταγγελίες που ίσως να έρθαν στα υπόψη σας, υπάρχει ιατρική αμέλεια στην Κύπρο και λόγω τρύπας στο νομοθετικό πλαίσιο ή στον τρόπο που λειτουργούν και στο θεσμικό δεν μπορεί να αποδειχθεί, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί, συνεπώς αποκρύβεται. Μάλιστα. Καλύπτεται. Αυτό είναι το συμπέρασμα σας. Αποσιοποιείται το όλο. Είναι σοβαρό αν είναι αυτό το συμπέρασμα. Είναι πολύ σοβαρό, ναι, γιατί... Είναι ένα από τα σοβαρά δρόμενα που υπάρχουν στην Κύπρο. Απλά στην προκειμένη, φανταστείτε ότι μπορεί να πάει μια γυναίκα να γεννήσει φυσιολογικά και να καταλήξει με παιδί το οποίο να έχει δημιουργηθεί είτε διανοητικό είτε κινητικό πρόβλημα και η ίδια να μην μπορεί να τεκνοποιήσει περαιτέρω. Άρα κάτι πήγε λάθος. Αυτό είναι το λάθος. Δεν το αναγνωρίζει κανένας στην Κύπρο. Ενώ σε άλλες χώρες, όπως είπε και ο κύριος Δοτσίδης πριν λίγο, υπάρχουν γιατροί ή υπάρχουν εξειδικευμένοι με σπουδές στον τομέα, οι οποίοι επιλέγουν αντί να ασκήσουν την πρακτική πλευρά της ιατρικής, να πούνε εγώ θα είμαι εμπειρογνώμονας για οποιασδήποτε υποθέσεις μπορεί να καταλήξουν είτε στο δικαστήριο είτε σε άλλους δρόμους που ακουπορονούνται για την... Να βάλουμε μια ανατελεία, να ζητήσω από την παραγωγή αν είναι εύκολο. Να βάλουμε έτσι το email της εκπομπής, σε περίπτωση που μας ακούει κόσμος και έχει να υποβάλει την οποιαδήποτε ερώτηση, γιατί θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα της ιατρικής αμέλειας και με περισσότερα στοιχεία την επόμενη εβδομάδα. Αν έχει οποιασδήποτε υποθέσεις που θέλει να μας θέσει υπόψη, να θέσει υπόψη στους ειδικούς, για να δούμε και εμείς με πραγματικά πλέον παραδείγματα, χωρίς φυσικά τις δημοσιοποιήσεις ονομάτων, απλά ως παράδειγμα, θα μας ήταν πολύ χρήσιμο να μας βοηθήσει και εμάς ο κόσμος να στείλουμε τα σωστά μηνύματα. Ναι. Ένα καταληκτικό σχόλιο από εσάς, κύριε Ροτσίδη, στο πώς μπορεί να διασφαλίσει τα δικαιώματά του ένας ασθενής, ο οποίος, να το πω πιο εκλεκευμένα, πάει για μαλλί και φεύγει κουρεμένος. Καταληκτικά, εγώ εκείνο μου θέλω να πω είναι ότι υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ. Δηλαδή, δεν είναι αδύνατη η παρουσίαση μιας υπόθεσης ιατρικής αμέλειας στην Κύπρο. Υπάρχει αυτό το πρακτικό πρόβλημα, αν εξέβρεσε εμπειρογνώμονα. Αυτό το πράγμα μπορεί να λυθεί. Δυστυχώς κοστίζει πάρα πολλά. Δηλαδή, για το θύμα ιατρικής αμέλειας, αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να πληρώσει τα έξοδα κάποιων εμπειρογνώμων από το εξωτερικό να έρθει στην Κύπρο. Δεν λύνεται όμως, γιατί λόγω κόστους ή γιατί δεν θέλουμε. Όχι, κάποιος, εάν επιμένει και αν έχει την οικονομική ευφυΐα, θα μπορέσει να βρει εμπειρογνώμων από το εξωτερικό. Αυτό όμως συνεπάγεται υπερβολικών κόστος. Τώρα, το νομικό πλαίσιο όσον αφορά την αποσαφήνιση του τι είναι η ιατρική αμέλεια, τους τρόπους προσαγωγής των ενόχων ενώπιον του δικαστηρίου,
είναι αρκετά καλό και αποσαφηνισμένο στην Κύπρο. Μάλιστα. Ένα καταληκτικό σχόλιο και από εσάς, κύριε Κωνσταντινίδη. Κοινωνικά πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν κάποιες αθέατες μορφές εγκληματικότητας. Όπως η αποσιοποίηση, ενώ είναι νομικά κατοχυρωμένο, εν τούτης καταλήγει να είναι αθέατη μορφή. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη για δημιουργία ενός θεσμικού ή νομοθετικού πλαισίου, στο οποίο να μπορεί η υπόθεση με εμπειρογνώμονες να προχωρήσει στο δικαστήριο χωρίς το θύμα να επομίζεται αυτό το τεράστιο κόστος, αλλά και σίγουρα οι γιατροί να συνειδητοποιήσουν ότι αυτή τη στιγμή κάνεις ένα λειτουργήμα, πάντοτε υπάρχει το περιθώριο του ανθρώπινου σφάλματος, αλλά μέχρι ενός ορίου. Από εκεί και πέρα, εάν αναλογιστούν κάποιες ευθύνες τους, τότε θα υπάρχει καλύτερη ιατρική περίθαλψη και στην Κύπρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.